42 ονόματα, πλήρης λίστα για τις ευρωεκλογές από το ΕΠΑΜ, όπως είχατε προαναγγείλει. Να πω ότι έχουμε και 4 από την Κρήτη. Είναι ο κύριος Αντώνης Αναστασάκης στα Χανιά, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανδρέας Δανίλης, κτηνίατρος στο Ρέθυμνο. Γιώργος Κουνενάκης, μηχανικός δομικών έργων στο Ηράκλειο. Και Δέσποινα Κουραουπάκη, συνταξιούχος του Δημοσίου στο Λασίθι. Ακριβώς. Άρα τιμήσατε και την Κρήτη, δε όντως, και το δικό σας ψηφοδέλτιο με 4 υποψηφιότητες. Τώρα, το πρώτο ερώτημα είναι, με τι φορά το ΕΠΑΜ προσέρχεται στις ευρωεκλογές. Με δεδομένο ότι εσείς μιλάτε για μια άλλη πολιτική, πέρα από τις διαγραφές του χρέους, μιλάτε για την ανάγκη χάραξης πολιτικής στη χώρα με δικό της νόμισμα. Γιατί λοιπόν στις ευρωεκλογές, θα σας πει κάποιος, αφού εσείς δεν είστε ούτε με την Ευρωζώνη ούτε με το Ευρώ? Ναι, καταρχήν εμείς αξιοποιούμε οποιαδήποτε πολιτική μάχη. Θα ήταν ανόητο να θεωρήσει κάποιος μια τέτοια πολιτική μάχη, όπου για το τελευταίο αφελή Έλληνα γνωρίζει ότι παίζονται τα ζητήματα της χώρας και της μετά τις 25 Μαΐου εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις εννοώ, δεν θα μπορούσε να απέχει το ΕΠΑΜ. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς είμαστε μέτωπο. Εμείς είμαστε μέτωπο και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με βάση τον τρόπο που καταλαβαίνει την πολιτική ο κόσμος. Δεν είμαστε μια μειοψηφία ή αν θέλετε ένα γκρουπούσκουλο που απλά κρατάμε την απολυτότητα της δικής μας αλήθειας στο περιθώριο. Θέλουμε και βιώνουμε το πρόβλημα μαζί με όλους τους υπολείπους και με όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο ταχύτερης δυνατής ανατροπής αυτής της κατάστασης. Και το τρίτο πολύ βασικό είναι το εξής, ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και στην Ευρώπη. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ναι, ναι. Όχι να πάμε εκεί και απλά να φορέσουμε τα κουστούμια των υπολείπων, γι' αυτό έχουμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχτούμε σε κάποια από τις πολιτικές ομάδες του υπάρχοντος Ευρωκοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, όποιος παρακολούθησε τη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου του ΕΠΑΜ, θα είδε την κοινή ανακοίνωση, κοινό ανακοινωθέν, να το πούμε έτσι, τριών κινημάτων που κατεβαίνουν σε ευρωεκλογές. Ένα από τη Γαλλία, που έχει επικεφαλή τον κύριο Ασελινό, ένα από τη Φιλανδία και εμείς από το ΕΠΑΜ. Υπάρχουν και πολλά άλλα κινήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κατεβαίνει κάποιος σε ευρωεκλογές. Ωστόσο, έχουμε και επαφή με άλλους ή με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που ήδη υπάρχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, με το σκεπτικό να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο που να θέτει θέμα άμεσα διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του τρατουργήματος που έχει γεννηθεί από τη σκοπιά της εθνικής κυριαρχίας, λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή της δημοκρατίας και της κοινωνικής χειραφέτησης. Αυτό, δηλαδή προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, να το πούμε έτσι, το Λεβιάθαν για να συντονιστούμε καλύτερα με αντίστοιχα κινήματα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη γνώμη σας, τι κρίνετε στην κάλπη της 25ης Μαΐου? Νομίζω δύο πράγματα. Το πρώτο ζήτημα είναι να συντριβεί ολοκληρωτικά κυβερνώσα συμμορία. Εννοώ πολιτικά και εκλογικά. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανακάμψει. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Που σημαίνει αυτό, αποκωδικοποιήστε το παρακαλώ. Πώς το εννοείτε εσείς, συντριβή? Συντριβή σημαίνει ότι θα πρέπει να πιάσουν τέτοια ποσοστά εκλογικά, να το πούμε έτσι, που να μην τους επιτρέπουν, έστω γρήγορη ανάκαμψη. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά που δίνουν λίγο πολύ κρυφές δημοσκοπίες, για να μην γελιόμαστε. Λοιπόν, που ήδη υπάρχει αυτή η δυναμική μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το ένα όμως στοιχείο. Το δεύτερο είναι να υπάρξει δυνατότητα για το επόμενο βήμα. Και ακριβώς εκεί ερχόμαστε εμείς. Λέμε δηλαδή ότι δεν αρκεί απλά να φύγουν αυτοί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα. Δηλαδή για να απαλλαγούμε από το καθεστώς αυτής της κατοχής, δηλαδή από αυτό το καθεστώς δεσμεύσεων που έχουν επιβάλει κόλαση σε αυτή τη χώρα. Και εκεί ακριβώς ερχόμαστε στο να πούμε ότι εμείς μιλάμε με θετικό τρόπο. Και εκεί είναι η διαφορά μας με όλους τους υπόλοιπους. Όλοι οι υπόλοιποι είτε μιλάνε στο συνέστημα, ψηφίστε μας να φύγουν αυτοί, ή ψηφίστε μας για να μην έρθουν οι άλλοι, ή με αρνητικά συνθήματα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς απαντάμε με θετικό τρόπο, ότι για μας η δική μας απόφαση είναι να πάμε στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι εκείνο που θα λυτρώσει τον ελληνικό λαό, θα κατακτήσει την εθνική του κυριαρχία και τη δημοκρατία σε αυτό το χώρο, θα γλιτώσει από το χρέος και όλο το σύνολο των δεσμεύσεων που του έχουν επιβληθεί. Κύριε Καζάκη, εδώ ένας ακροατής ρωτά, ακούγοντάς σας,
Με βάση αυτά που λέτε, και το αντιστρέφω εγώ, γιατί να ψηφίσουμε το ΕΠΑΜ και όχι το ΚΚΕ? Ναι, υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφορά. Το πρώτο είναι ότι εμείς παλεύουμε για τώρα. Το ΚΚΕ παλεύει για την επουράνια βασιλεία. Το δεύτερο είναι, εμείς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει, να κερδίσει κάποια πράγματα, έστω και αν ακόμη δεν είναι έτοιμος να κερδίσει τη διαγραφή του χρέους ή την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Εμείς δεν είμαστε της λογικής του ΚΚΕ, ή ψηφίστε εμάς ή όλοι οι υπόλοιποι είναι να παραπνιγούν. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν υπάρξει μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση, ναι, δεν θα σταθούμε αδιάφοροι, αν και... Δεν το ίδιο λέτε δηλαδή, παρότι ακριβώς μπορεί να μην είναι το επιθυμητό για εσάς, δεν το, ναι, θεωρείτε, βεβαίως, ότι είναι το ίδιο, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι το ίδιο, βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να θεωρήσω, να βάλω στο ίδιο τσουβάλι το ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν έχω την συγκεκριμένη άποψη που έχω σαν πρόσωπο, αν θέλετε, που την έχω εκφράσει, αλλά και σαν ΕΠΑΜ απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβερνούσα συμμορία τη σημερινή. Είναι τουλάχιστον παράλογο αυτό να συμβεί. Από την άλλη, δεν θεωρώ ικανό το ΣΥΡΙΖΑ να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή από την πραγματικότητα της οικονομίας και του ελληνικού λαού. Ωστόσο, θα ήταν τουλάχιστον ηλίθιο εκ μέρους μας, για να μην πω επικίνδυνο, άκρως επικίνδυνο, να παλεύουμε, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί κατοικιών και επιχειρήσεων από τις τράπεζες και την εφορία, και την ίδια ώρα, όταν παραχθεί μια τέτοια κυβέρνηση, να μην πιέσω με κάθε τρόπο, να μην λειτουργήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να το κατακτήσουμε αυτό στην πράξη. Άρα, έστω και αν δεν έχουμε προϋποθέσεις ακόμη, ναι, ή μάλλον στην προοπτική στο να αποκτήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να κάνουμε τη συνολική ανατροπή. Άρα για εσάς, κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή είναι να ιτηθεί το παρόν κυβερνητικό σύστημα? Όχι μόνο, αλλά και να υπάρξει η δυνατότητα σε δυνάμεις όπως το ΕΠΑΜ, γιατί μόνο το ΕΠΑΜ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω κάποια άλλη, έχει μια τέτοια ολοκληρωμένη πρόταση που, αν διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα, αν μεταβληθεί σε αυτό που λέμε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων, μπορεί να εξασφαλίσει τη, ακόμη και μια ελάχιστη ανάσα στον ελληνικό λαό. Κύριε Καζάκη, οι ευρωεκλογές παράγουν ένα πολιτικό μήνυμα. Έχετε την αίσθηση ότι, αν τα αποτελέσματα είναι στην κατεύθυνση που μας περιγράφετε, παράγουν και άμεσο αποτέλεσμα πρόωρων εκλογών ή όχι? Εάν είμαστε σε ομαλή κοινοβουλευτική περίοδο, σας έλεγα ναι. Αλλά δεν είμαστε, όπως ξέρετε. Αλλού αποφασίζονται τα πράγματα. Και δυστυχώς, η εκτίμησή μου είναι ότι θα κρατήσουν αυτό το υπόλοιπο κυβέρνησης που υπάρχει, που δεν έχει κανένα κοινωνικό, αλλά και θα αποδειχθεί ότι δεν έχει κανένα εκλογικό έρισμα, προκειμένου να πέσουν και οι τελευταίες υπογραφές σε βάρος της Ελλάδας και και του ελληνικού λαού. Άλλωστε, τόσο η Γερμανία όσο και ο κύριος Τόμψεν είπε ότι από το τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, θα μπει το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους με το νέο πακέτο χρηματοδότησης και ούτω καθεξής. Η συζήτηση αυτή, ούτως ή άλλως, εξ αντικειμένου, ανεξάρτητα από τη φορά που της δίνει και το πρόσημο καθένας, δεν είναι θετική? Το να μπει το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους. Θυμάμαι, όχι, ότι εσείς λέγατε ότι αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο και όποιος δεν το βλέπει, στην ουσία κοροϊδεύει. Ωραία, έρχονται οι άλλοι και σου λένε... Έλεγα, ναι. Πείτε αυτό το, που έλεγα πάντα είναι ότι δεν ήταν εξυπηρετήσιμο αυτό το χρέος. Η έννοια της βιωσιμότητας δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε μια νεοφιλελεύθερη λογική. Ωραία, εγώ δέχομαι τώρα που δεν απαντάει σας. Ναι. Έστω και με αυτόν τον τρόπο δεν ανοίγει η συζήτηση για το χρέος. Κάτι που εσείς το επιθυμούσατε διακαώς για να αποδείξετε ότι είναι ανύπαρκτο. Βεβαίως. Αυτό υποστηρίζετε. Εγώ θέλω, κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν απέφυγα το να συμμετάσχω σε μια συζήτηση ενεργά με την έννοια του πολιτικού, στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Δηλαδή, συγγνώμη, περιμένουμε τον κύριο Τόμψεν για τους δανειστές να βάλουν το θέμα του χρέους. Εμείς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε από τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Ανάμεσα πολιτικές δυνάμεις εννοώ. Δηλαδή, να μας εξηγήσει ο καθένας από τη δική του μεριά τι εννοεί με την έννοια της βιωσιμότητας, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνει ο ίδιος, ή με το ποιο τρόπο που θα μπορούσαμε να μειώσουμε το χρέος και την δανειακή επιβάρυνση της χώρας. Αυτό το πράγμα γιατί δεν συζητιέται? Αυτό λέω. Και δυστυχώς, ή δεν συζητιέται μόνο και μόνο γιατί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων έχουν μπει στον αυτόματο πιλότο των δανειστών. Η ΜΕΝ, η κυβερνούσα συμμορία δηλαδή, με τη λογική ό,τι πει ο Τόμψεν, λοιπόν, ενώ οι άλλοι ποντάρουν στο γεγονός, σε μια φενάκι, σε μια αυταπάτη,
που λέει το εξής. Εφόσον εγώ θα εισπράξω τη μεγάλη δυσαρέσκεια του σε ψήφους, τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την οργή του κόσμου, τότε θα τρομάξουν οι δανειστές και θα μου κάνουν παραχωρήσεις. Κολοκύχια με τη ρίγανη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία και δεν θα συμβεί και τώρα. Γι' αυτό κιόλας και τι κάνουν. Θα ανοίξουν με τους δικούς τους όρους το ζήτημα του χρέους το φθινόπωρο. Θα βάλουν αυτήν την κυβερνόσα συμμορία να υπογράψει και τις τελευταίες υπογραφές για να αναγκάσουν την επόμενη αντιμνημονιακή κυβέρνηση, μάλλον την επόμενη κυβέρνηση που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αντιμνημονιακή, να πει δυστυχώς έχουν υπογράψει τι να κάνω εγώ. Μας. Θυμάστε, Σαμαράς, το 12. Εννοείται τα Ζάπια. Ναι, ότι στην αρχή τι μας έλεγε, ότι τέλος πάντων ο Παπανδρέου οφείλεται και, και φταίει για το Πασό και τα μνημόνια και εγώ θα πάω να διαπραγματευτώ. Μπαίνει και μας παρουσιάζει τα Ζάπια 1 και 2 και 3, ξέρω εγώ, 5, 12, πώς ήταν. Λοιπόν, και μετά τις εκλογές ξέχασε και την επαναδιαπραγμάτευση και όλα και μάλιστα όταν του είπε στην πρώτη συνάντηση στο Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά, του είπε η κυρία Μέρκελ ότι εσείς ξέρετε έχετε καταψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Είπε το ουδής αναμάρτητος. Κύριε Καζάκη, εκτός από το τι συμβαίνει στη χώρα, επειδή είπατε ότι είστε και σε ευθεία συνεννόηση και με άλλα κινήματα, στη Γαλλία, στη Φιλανδία είπατε χαρακτηριστικά, στη σκέψη εφόσον έχετε ευρωβουλευτές, συγκροτήσετε και ομάδα διαφορετική, ναι, ναι. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Αν η λύση στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, προσέχω τι λέω, δεν λέω Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, ναι, ναι, θέλει περισσότερη η Ευρώπη, περισσότερη πολιτική και οικονομική ένωση, ή αν θέλει μια αυτοδιάλυση και επαναδημιουργία μιας Ευρώπης με άλλους όρους. Εσείς πού βρίσκεστε σε αυτή τη συζήτηση? Στη δεύτερη πλευρά. Στη δεύτερη πλευρά. Βεβαίως. Γιατί τι έχουμε δει αυτή τη στιγμή? Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οδήγησε στην άνοδο των ναζιστικών και φασιστικών κινημάτων σχεδόν παντού. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούν ως πολιορκητικό κρυό ενάντια στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία, όπως γίνεται αυτή στην Ουκρανία. Εμείς, όποιος θέλει μια φασιστική Ευρώπη, είτε με καθαρό αιμο τρόπο, δηλαδή με τα παλιά ναζιστικά πρότυπα και αναφορές, είτε μια νέα ολοκληρωτική Ευρώπη όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, είτε διαμέσου του Δημοσιονομικού Συμφώνου, είτε του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης ή οτιδήποτε, μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με αυτήν. Να ξέρετε μόνο ότι η ιστορία πάλι θα ξαναεπιβεβαιώσει την εσωτερική της στάση, ότι τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις δύναμης καταλήγουν σε πολέμους. Δεν μπορούν να λυθούν διαφορές ή σε κοινωνικές επαναστάσεις. Αλλά ελπίζουμε ότι οι λαοί, και εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας, θα επιχειρήσουν τη διάλυσή της, έτσι αλλιώς είναι αποσαθρώνεται εσωτερικά όλο αυτό το οικοδόμημα, ώστε να επανακαθοριστεί η σχέση των ευρωπαϊκών λαών μεταξύ τους. Δηλαδή, να επανακαθοριστεί σε ποια βάση οι λαοί μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση ή αν θέλετε και σε συναδέλφωση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό αν πρώτα δεν αποκτήσουν την ελευθερία τους. Εάν δεν αποκτήσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της δικής τους οικονομικοπολιτικής αυτονομίας και κυριαρχίας στον τόπο τους. Πείτε μου κάτι στα πλαίσια της πολιτικής επικαιρότητας, διότι στην πορεία προς ευρωεκλογές έχετε και αυτή. Ενώ εσείς θέτετε και πολλοί θέτουν ένα θέμα περί ήττας του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και ανατροπής των πολιτικών, εσείς λέτε είμαστε κατά των μνημονίων. Άλλοι λένε υπέρ, εσείς λέτε ανοιχτά είμαστε κατά των μνημονίων. Βεβαίως. Στην ατζέντα αυτή τη στιγμή, στο προσκήνιο, έχουν έρθει υποθέσεις από τη μειονότητα, για παράδειγμα, στη Θράκη. Ένθεν κακήθεν, η συζήτηση ανάμεσα στους δύο μεγάλους, κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή, σχηματισμούς, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία από τον κυβερνητικό συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ από την εξωματική αντιπολίτευση, γίνονται πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη Θράκη, τη μειονότητα, το εσωτερικό της μειονότητας. Αυτό τι είναι, μεταστροφή της ατζέντας ή είναι μια υπαρκτή κατάσταση που δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη στην προοπτική των ευρωεκλογών? Εάν σκεφτούμε ότι στην περιοχή της Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας είχε επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των ειδικών οικονομικών ζωνών, δηλαδή υπήρχαν διάφοροι που επενδύανε εκεί και ακόμη συνεχίζουν να επενδύουν με μια συγκεκριμένη λογική, το να πείσουν τους Θρακιώτες και τους Μακεδόνες ότι χρειάζεται να υποστούν εθνικό ακροτηριασμό προκειμένου να βρουν δουλειά και εισόδημα, δηλαδή ειδικές οικονομικές ζώνες. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι από εκεί σχεδιάζεται να περάσει ο. Με συγχωρείτε, αυτό δεν χρειάζεται το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία, το κάνει ήδη ο Περιφερειάρχης εκεί. Με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Αυτό λέω. Υπάρχει σχετικό ΦΕΚ για τη συζήτηση αυτή. Έχετε, ναι. έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω. Με δεδομένα αυτά, ναι, με τα δεδομένα αυτά και με τον ΤΑΠ, τον αγωγό δηλαδή που έρχεται από Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Θράκη, Μακεδονία και πάει
Αλβανία, όπου ο ΤΑΠ θα λειτουργήσει ως ειδική οικονομική ζώνη υπό τον άμεσο έλεγχο του ΝΑΤΟ. Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και την διολίσθηση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ στο να ταυτιστεί με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στον τρόπο χειρισμού του ζητήματος της Θράκης. Μισό. Δυστυχώς, είναι πολιτική επιλογή των κομμάτων αυτών ή είναι άγρα ψήφων, όπως λέγεται, ψηφοφθήρια άγρια, εγώ με αστόχες επιλογές? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο άγρα ψήφων. Οποιοδήποτε έχει πάει στη Θράκη, και εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Δυστυχώς έχουν επιτρέψει, εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα, στην λογική του δόγματος ανήκομεν εις τη Δύση, το να μετατραπεί η Θράκη σε μια αμφισβητούμενη κυριαρχικά περιοχή, προς όφελος της Τουρκίας και του τουρκικού προξενείου, όπου δρούν γκρίζι λύκοι, ύποπτα στοιχεία, ιστορίες. Και τι έχουμε να δω, τι βλέπουμε τώρα, ένα κόμμα, το κυρίαρχο κόμμα της αριστεράς αυτή τη στιγμή που διεκδικεί η κυβέρνηση, να υιοθετεί τις ίδιες λογικές και τις ίδιες πρακτικές. Εδώ μπαίνει ένα τεράστιο θέμα και μάλιστα το κάνει ιδεολογικοποιώντας κιόλας το ζήτημα. Σε μια εποχή όπου προτάσσεται η ανάγκη υπεράσπισης πατρίδας από όλο τον ελληνικό λαό, όπου πρέπει να τονιστεί η ενότητα του ελληνικού λαού, τι κάνουμε, διαιρούμε στο όνομα του διεθνισμού, που βεβαίως, τι περίεργος διεθνισμός, καταγγέλει τον ελληνικό εθνικισμό, αλλά υιοθετεί τον εθνικισμό των γκρίζων λύκων. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν δεν θέσουμε το θέμα από θέση αρχής, ναι, ποια είναι η θέση αρχής? Η Θράκη είναι μία και ενιαία, ανήκει στην Ελλάδα, αδιαφυσβήτητα, και αποτελείται από Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκεύματος. Αλλά όλοι τους είναι Έλληνες πολίτες. Και δεν μπορούν να τους μεταχειρίζονται ως μειονοτικούς ή πλειονοτικούς. Αυτές οι λογικές είναι πολιτικές αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Σε τέτοιες συνθήκες μυρίζει πόλεμο η περιοχή. Όχι πόλεμο γιατί βεβαίως θα υπάρξουν και πώς το λένε, οι μειονοτικοί θα πλακωθούν με τους πλειονοτικούς. Αυτό το τέτοιο πράγμα θέμα δεν υπάρχει στη Θράκη. Αλλά θα το δημιουργήσουν όλοι αυτοί που συνδράμουν τις δυνάμεις προβοκατόρων που λειτουργούν και τον τουρκικό επεκτατισμό με τη μεγάλη βοήθεια της Περατλαντικής Συμμάχου. Θέλω κλείνοντας, κύριε Καζάκη, να σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε στους πολίτες της Κρήτης και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής στη μάχη στη Βάσανο του Σταύρου και εσείς μαζί με τους 41 συνυποψηφίους σας. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε για τις εκλογές 25ης Μαΐου και για την εκλογική διαδικασία βεβαίως των αυτοδιοικητικών εκλογών? Τι κρίνετε κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι αυτό που κρίνεται είναι το αν και πόσο γρήγορα θα απαλλαγούμε όχι μόνο από την κυβερνώντα συμμορία, αλλά από το συνολικό καθεστώς κατοχής. Πότε θα αποκτήσουμε την κυριαρχία μας σαν κράτος, σαν έθνος, σαν λαός, έτσι ώστε να βαδίσουμε στο δικό μας δρόμο. Στον δρόμο που αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τα παιδιά μας και τις γενιές που πρέπει να έρθουν. Διαφορετικά, θα πάμε από τα πολύ χειρότερα. Όποιος πιστεύει ότι κάπου εδώ έχει τελειώσει, τέλος πάντων, ή πιστεύει ότι αυτό το κλίμα το προεκλογικό, που είναι λίγο ένα κλίμα, πώς θα το πούμε έτσι, υπιότητας ως προς στην κοινωνική κατάσταση, δεν βλέπει αυτή τη στιγμή τι περνάνε συνέχεια από το κοινοβούλιο και τι θα πάει να εφαρμοστεί αμέσως μετά τις 25 Μαΐου. Το θέμα δεν είναι τα μνημόνια. Το θέμα είναι, το κυρίαρχο θέμα είναι να γλιτώσουμε το καθεστώς κατοχής. Να σας το πω διαφορετικά. Που εμένα με έχει σοκάρει, κυριολεκτικά με έχει σοκάρει. Και προσπαθώ σε όλες τις ομιλίες μου να το επαναφέρω και με τα γραπτά μου. Μέχρι τώρα υπήρχαν ελάχιστοι, αλλά τέλος πάντων ανάμεσα σε αυτούς θα ήθελα να πιστεύω ότι η πρωτοπόρα δύναμη είναι το ΕΠΑΜ, που έλεγε ότι έχει ανατραπεί η συνταγματική τάξη της χώρας, ότι έχει γίνει πραξικόπημα το 2010, ότι ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι παράνομο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου και του εσωτερικού δικαίου και όλα αυτά τα πράγματα. Τα κόμματα της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης δεν πήραν ποτέ στα σοβαρά αυτές τις εκτιμήσεις. Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου 2014 με ψήφισμά του, με συνηγορία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, και τι λέει? Ότι ολόκληρος ο μηχανισμός στήριξης, τα μνημόνια, οι τρόικες κτλ., αποτελούν παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εγώ λέω, πρώτον, γιατί τα μνημονιακά κόμματα αυτό δεν το κάνουν σημαία? Γιατί δεν το φέρανε στο κοινοβούλιο να συζητηθεί και να μάθει ο Έλληνας τι ακριβώς υπόθηκε και τι ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο? Και τρίτο και σημαντικότερο, από τη στιγμή που μέχρι και το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι παραβιάστηκε το πρωτογενές δίκαιο, δηλαδή οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αυτό έχει παραβιαστεί με την Τρόικα και τα... Γιατί πρέπει να πληρώσω τα 240 δισεκατομμύρια που μου έχουν φορτώσει χρέος? Μάλιστα. Θέλω να απαντήσετε πολύ γρήγορα, αν μπορείτε, σε δύο μηνύματα ακροατών. Το πρώτο είναι αν το ΕΠΑΜ αντιτίθεται στη συνθήκη του Μάστριχτ που λέει εδώ είναι βασικό μνημόνιο και συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού μιλάμε για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και το δεύτερο, αυτή τη στιγμή ποιο πολιτικό κόμμα, ομάδα ή κίνηση έχει δυνάμεις μέσα στην Ευρωβουλή που κατά τη γνώμη του ΕΠΑΜ είναι εγκύτερα στις απόψεις του? Υπάρχει τέτοιο? Σαν πολιτική ομάδα όχι. Σαν πολιτική ομάδα όχι. Και εμείς το λέμε με πλήρη συνείδηση αυτό που λέμε, διότι κανένας, καμία, αν θέλετε και καμιά πολιτική δύναμη, συγκροτημένη εξ Ελλάδος τουλάχιστον, υπάρχουν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις που είναι κυρίως αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι οποίες πρόκειται από τη στιγμή που θα μπούμε και εμείς, να το πούμε, εμείς μόνο, όχι μόνο με την έννοια του ΕΠΑΜ, αλλά και των άλλων κινημάτων που θα μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο, θα αποσπαστούν. Είμαστε σε μια διαδικασία απόσπασης από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, ώστε να συγκροτηθεί ένας νέος πολιτικός πόλος, όπου να βάζει ως άμεσο δημοκρατικό καθήκον για κάθε λαό το να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ.